Μιλάμε για τον κύριο Αντωνέλη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Τα λέμε μετά από καιρό. Καλησπέρα. Είστε καλά? Καλησπέρα κύριε Μαντζηγούρη. Καλά, ευχαριστώ εσείς. Δόξα τω Θεώ. Την υγειά μας να έχουμε και τα υπόλοιπα στον Ηρακλή. Θα ψάξουμε να τα βρούμε όλοι μαζί. Είστε εδώ το τελευταίο χρονικό διάστημα, είστε στη Θεσσαλονίκη. Δώσατε το παρόν και στα υποκατάληψη γραφεία της ΠαΕΡΑΚΛΗΣ πρόσφατα μετά το κάλεσμα των παιδιών από την Αυτόνομη Θύρα 10. Βρεθήκατε και χθες στη συνάντηση με τον κύριο Καγιούλη. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω. Έχω μιλήσει βέβαια με αρκετούς από χθες, αλλά θα ήθελα να σας ακούσει και ο κόσμος στον αέρα το τι κρατάτε περισσότερο από τη χθεσινή συνάντηση. Έτσι, να ξεκινήσουμε με αυτό. Που είχατε απέναντί σας τον κύριο Καγιούλη, τον βομβαρδίσατε σε ερωτήσεις και καλά κάνατε, γιατί αυτό έπρεπε να γίνει και έγινε. Και ποιο είναι το πρώτο συμπέρασμα που βγάλατε? Για τον ίδιο και για τον ίδιο μέσα στον Ηρακλή, έτσι, γιατί πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής. Σωστά. Κύριε Μαντζηγούρη, κοιτάξτε, χθες όπως είπατε, είχαμε μία συνάντηση με τους κυρίους που προαναφέρατε εσείς πριν από λίγο. Βασικά ρωτήθηκε πώς ήρθε στον Ηρακλή. Μας εξήγησε τους λόγους πώς ήρθε. Από εκεί και έπειτα ποιο είναι το σχέδιό του. Πού πάμε με τον Ηρακλή. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Χαρακτηριστικά είπε, με τα στοιχεία που έχω αυτή τη στιγμή μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχω πρόβλημα να πάρω φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και περιμένω από την ΕΠΟ να μου στείλει τι χρωστάει ο Ηρακλής από πρόστιμα ή οτιδήποτε άλλο. Τα οποία και αυτά μπορώ εγώ να τα καλύψω. Άρα δεσμεύτηκε για τη φορολογική και την ασφαλιστική ενημερότητα. Ναι, με έναν όρο. Με αυτά τα στοιχεία που έχω τώρα. Τι σημαίνει αν αυτό? Αν προκύψουν τίποτα άλλα στοιχεία, τα οποία ίσως και ο ίδιος δεν τα ξέρει. Εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα και το μεγάλο ερωτηματικό για μένα. Το ποσό που κυκλοφόρησε από χθες για αυτά τα δύο είναι περίπου 145-147.000 ευρώ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. 147.500. Μάλιστα. Αυτό μας τα ανέφερε ο ίδιος. Άρα το έχει αυτό το ποσό για να το βάλει μέχρι την Τρίτη, όπως είπε. Όπως είπε, ναι, το έχει αυτό το ποσό. Σωστά. Μάλιστα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος προσφέρθηκε να βοηθήσει και για την... να πάρει από την ΕΠΟ τι είναι τα... Για το γραφειοκρατικό της υπόθεσης μάλλον. Σωστά. Είπε ότι έχει τους ανθρώπους του, οι οποίοι θα το τακτοποιήσουν και αυτό πολύ γρήγορα. Στην ερώτηση που κάνει κύριε Αντωνέλη, απλώς ο κόσμος, και έχω και ένα χαρακτηριστικό μήνυμα μπροστά μου από φίλο από την Κοζάνη, τον Κώστα. Γιατί από τη στιγμή που έχει τα χρήματα δεν το τελειώνει σήμερα, αύριο να ησυχάσουμε και πρέπει να φτάσουμε μέχρι Τρίτη και να τρέμουμε από αγωνία αν ο Ηρακλής θα πάρει φορολογική ενημερότητα? Έχετε απάντηση σε αυτό? Κοιτάξτε, μας είπε ξεκάθαρα ότι περιμένει από την ΕΠΟ. Γιατί και εμείς τον πιέσαμε να το τελειώσει σήμερα. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να πάμε στην Τρίτη. Γιατί να πάμε στην Τρίτη? Δεν κατάλαβα και λέω ότι δεν μου έχει ενημερώσει παρόλο που έστειλα τα χαρτιά στην ΕΠΟ. Και αν από την ΕΠΟ κάποιος τη χάρπασος από εκεί δεν το στείλει, τι με λυγενέστη. Καλά, ακούγεται κάπως αυτό, έτσι, να έχεις το ποσό και να περιμένεις την ΕΠΟ. Εάν θέλεις να κάνεις φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, νομίζω κάνεις τη ρύθμιση. Τώρα η ΕΠΟ είναι ταυτόχρονη με αυτό, δεν το ξέρω κιόλας. Δεν ξέρω, έτσι αναφέρθηκε, αυτά σας λέω. Μάλιστα. Και εγώ, μάλιστα, να είμαι ειλικρινής, από νομοθεσία δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Αυτό αναφέρθηκε. Στις ερωτήσεις που του κάνατε για το λόγο για τον οποίο μπαίνει ή μπλέκει, όπως θέλετε πείτε το, με τον Ηρακλή, για την οικονομική του δυνατότητα, για την επαγγελματική του ιδιότητα, για το τι δουλειά κάνει, έδωσε σαφείς απαντήσεις που να σας καλύπτουν κατά κάποιο τρόπο? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μαντζηγούρη. Ναι, εγώ προσωπικά του έκανα δύο ερωτήσεις και μου απάντησε ότι γνωρίστηκε τον κύριο Παπαθανασάκη μέσω ενός κοινού φίλου, λόγω κάποιων οικονομικών διευκολύσεων που είχε κάνει στο φίλο του, και από εκεί γνωρίστηκε. Και όταν το ρώτησα ποιος είναι ο λόγος που μπήκε στον Ηρακλή, μου είπε ότι έχει δική του εταιρεία ή συνεργάζεται με εταιρεία διαχείρισης
εταιριών, δηλαδή διαχείριση να κάνει. Και εξυγίανση, για την ακρίβεια. Που μπορεί να εξυγιάνει εταιρείες. Αυτή ήταν η απάντηση, δώσουμε, ότι εντάξει, επαγγελματικά δουλεύει στη Γερμανία και τίποτα περισσότερο. Για τη σχέση του με τον Σπύρο Παθανασάκη, πέρα από την προσωπική σχέση που έχει αναπτυχθεί, όσον αφορά τις μετοχές, γιατί δεν πάβει, και αυτό ίσως είναι το πολύ ανησυχητικό, να παραμένει ο Σπύρος Παθανασάκης πρόεδρος και μεγαλομέτοχος. Σας έδωσε ένα στόχο δικό του, ότι ξέρετε θα αλλάξουν οι μετοχές ή ψάχνουν επενδυτή, είμαι ανοιχτός? Ναι. Γιατί έγινε λόγος, αν δεν κάνω λάθος, και για ένα περίφημο χαρτί, το οποίο θα σας ρωτήσω αν σας το παρουσίασε χθες, με το οποίο έχει συμφωνήσει ότι τα αναλαμβάνει όλο αυτός και ο Παπαθανασάκης είναι κάπως στην άκρη. Να το ξενδιαλύνουμε αυτό, αν γίνεται. Σωστά, γιατί εκεί από τους παρευρισκομένους ρωτήθηκε. Και πώς είστε σίγουρος ότι ο κύριος Παπαθανασάκης θα τιμήσει την υπογραφή την οποία έβαλε? Και απάντησε ότι οι δικηγόροι έχουν βάλει κάποιες ρήτρες, οι οποίες είναι πάρα πολύ αυστηρές, και κατά ανάγκη ο κύριος Παπαθανασάκης θα ακολουθήσει. Όπως επίσης ότι είναι διατεθειμένος κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της εξυγίασης να πουλήσει τις μετοχές του Ηρακλή σε κάποιον επενδυτή. Άρα παράλληλα με τη διαχείριση ο κύριος Καγιούλης έχει βάλει στόχο να βρει επενδυτή, ή αν έρθει τότε θα ασχοληθεί με αυτό? Ο ίδιος θα ασχοληθεί με αυτό? Θα ασχοληθεί και ο ίδιος. Δεν μας διευκρίνησε αν πριν την εξυγίανση, μετά την εξυγίανση, πότε θα γίνει. Αλλά ήταν ανοιχτός οποιαδήποτε στιγμή βρεθεί επενδυτής που θα δώσει το ποσό που ζητάει, τέλος πάντων. Είναι γνωστό πλέον αυτό το ποσό. Είναι γνωστό πλέον αυτό το ποσό. Επιβεβαιώστε το, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, ότι σας είπε ότι περίπου 3,8 νομίζω είναι τα χρέη, και αν κάποιος θέλει αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί και να πάρει, όπως λέμε, τον Ηρακλή, θα χρειαστεί περίπου 4,5 εκατομμύρια ή κάτι τέτοιο. Σωστά, όπως τα είπατε τα νούμερα. Μάλιστα. Όπως τα είπατε. Άρα, αν κάποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή και θέλει να επενδύσει στον Ηρακλή, χρειάζεται 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και αναλαμβάνει όλο το πακέτο, κύριε Αντωνελή, έτσι? Όλο. Όλο. Και χρέη και υποχρεώσεις και οτιδήποτε. Τα πάντα, τα πάντα. Τα πάντα. Εξήγησε πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το 3,8, γιατί. Α, όχι, γιατί δεν είχε και ο ίδιος του στοιχεία. Ο ίδιος του πιστεύω ότι δεν είχε στοιχεία, και ο χρόνος μας δεν ήταν απεριόριστος για να μπούμε σε τέτοια λεπτομέρεια. Φαντάζομαι συμφωνείτε όμως ότι θα πρέπει να τα έχει αυτά τα στοιχεία, γιατί υποτίθεται πλέον είναι το κουμάντο στον Ηρακλή. Αυτός ανέλαβε τα πάντα. Εννοείται ότι θα πρέπει να τα έχει, εννοείται. Αλλά σας λέω ότι δεν μπήκαμε σε μια τέτοια συζήτηση για να ρωτήσουμε πώς προέκυψε το 3,8. Μάλιστα. Από τον τρόπο που μιλούσε, από τον τρόπο που σας απαντούσε, γιατί είναι διαφορετικό να ακούς και είναι διαφορετικό να είσαι και μπροστά, από τον τρόπο που τον αφουγκραστήκατε, έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα? Κάποιο ή θέλετε συμπέρασμα να δείτε πράξεις, όπως λέμε όλοι, για να δω για πρώτα να πράξεις. Την καλή του πρόθεση, όλοι είχαν καλή πρόθεση, και ο Παπαθανασάκης όταν ήρθε, ναι, και πολλοί άλλοι. Αλλά να δούμε πρώτα το αποτέλεσμα, έστω την αρχή, έστω με κάτι να δούμε, λέτε. Και μετά να πούμε ναι, προσπαθεί. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, γιατί να μην πληρώσει σήμερα και να πληρώσει την Τρίτη? Ναι, αυτό με την ΕΠΟ δεν ξέρω, δεν μου κάθεται καλά, μπορεί να κάνω λάθος. Και εγώ γι' αυτό σου είπα ότι, εντάξει, αναφέρθηκε ότι θέλει να τρέξει την ομάδα σε γερμανικά πρότυπα, αλλά για να γίνουν αυτά τα γερμανικά πρότυπα θα πρέπει να υπάρχουν και γερμανικά βιβλία. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Το να φέρουμε ένα σκάουτερ ή δύο και να κάνουμε, προς το παρόν εμένα δεν μου λέει τίποτα. Για μένα λέει αυτή τη στιγμή να σωθεί σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε, ο Ηρακλής, να είναι σε μια θέση που να μπορεί να αντεπεξέλθει σε όλο το πρωτάθλημα
μη μας κάσει πάλι κάνας Νοέμβρης 13 και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Εγγυήσεις για να μην γίνει αυτό του Νοέμβρη 13 που έχει το απόλυτα δίκιο έχει δώσει, δηλαδή εντάξει δεσμεύτηκε για τη φορολογική και την ασφαλιστική ενημερότητα, για το αν θα βγει η χρονιά, γιατί υπάρχουν προσφυγές παιχτών, υπάρχουν ΙΚΑ και φορεία, υπάρχουν χίλια δυο τα οποία μπορούν να σκάσουν μέσα στη σεζόν, για αυτά σας εξέφρασε κάτι? Ναι, έδωσε διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Μάλιστα. Ότι διαβεβαίωση. Mm-hmm. Εντάξει. Διαβεβαίωση σου δίνω και εγώ, αλλά... Ναι, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω σε αυτό, γιατί άμα δεν τη δεις τη διαβεβαίωση πράξη, πώς θα πεις ότι αυτό που λέει θα γίνει. Ξέρετε πάρα πολύ καλά και ίσως καλύτερα από μένα ότι έχουμε χορτάσει με τα ΣΑΣ στον Ηρακλή και από αυτά είμαστε χορτασμένοι. Γιατί και εσείς είχατε πολλές διαβεβαιώσεις από τον Σπύρο Παθανασάκη, αλλά στο τέλος ξέρετε ότι δεν έγινε καμία πράξη. Άλλα ήταν η πραγματικότητα και άλλα χαρτιά έβλεπα εγώ. Τέλος πάντων. Αυτό τώρα που λέτε είναι σοβαρό. Εντάξει. Τι εννοείτε, μιας και το αναφέρατε? Έτσι δεν... Όταν ζητούσαμε στοιχεία, άλλα στοιχεία ήταν η πραγματικότητα και άλλα πέρασαν στο χέρι μας. Μάλιστα. Με τα χειδακτηλουργικά προφανώς ερχόντουσαν αυτά τα χαρτιά. Διαφορετικά εννοώ. Ο κόσμος μάλλον κατάλαβε τι εννοείται. Όταν είχατε παραιτηθεί, τα είχαμε πει τότε εδώ στην ώρα για μπλε, αν θυμάστε είχατε πει κάτι που για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το να γίνει... Όποιος και αναλάβει από εδώ και πέρα, από τότε βέβαια μέχρι τώρα δεν έχει αναλάβει κάποιος, δηλαδή παραμένει μεγαλομέτοχος του Παπαθανασάκης, να και δεχτεί... Και αυτό ισχύει και θα ισχύει για μια ζωή για μένα. Να υπάρχει αυτός που θα αναλάβει τρίμηνο έλεγχο. Εννοείται. Του το θέσατε και αν ναι, βέβαια, πώς απάντησε σε αυτό? Δέχεται να τον ελέγχει μια επιτροπή ανθρώπων κάθε τρεις μήνες για παράδειγμα? Ναι, όχι καθαρά, αλλά δεν το αρνήθηκε. Δεν αρνήθηκε. Έχει σημασία αυτό, γιατί άλλο είναι να λες εγώ θα σας κοιτάω στα μάτια και θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο, θα τα φτιάξω όλα και θα υπάρχει διαφάνεια και εμπιστοσύνη και αλήθεια, και άλλο να το κάνεις πράξη, να γνωρίζει ο κόσμος τι χρήματα μπαίνουν, τι χρήματα βγαίνουν, γιατί υπάρχουν οφειλές, αν υπάρχουν οφειλές, όλα αυτά που είχατε αναφέρει τότε. Και νομίζω ότι είναι και ένας από τους λόγους που ασχολείστε με αυτό. Θέλετε να το πετύχετε, να το εξασφαλίσετε, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε μαζί με τους υπόλοιπους που βρεθήκατε χθες ή κάποιους άλλους τέλος πάντων την οποιαδήποτε νέα διοικητική κατάσταση. Μια ανεξάρτητη αρχή. Κάποια ανεξάρτητη αρχή. Mm-hmm. Δεν ξέρω, ορκωτός ο λογιστής λέγεται. Αυτά φυσικά θα δουν και κάποιοι νομικοί οι οποίοι ασχολούνται και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Οπωσδήποτε δεν πάβει να είναι μια εταιρεία, μια ανώνυμη εταιρεία, εντάξει. Mm-hmm. Μπορεί ο μεγαλομέτρος να πει, μα εγώ δεν θέλω να δουν οι φίλες λέει αν κερδίζω ή αν χάνω. Είναι και αυτό είναι θεμητό από τη μια πλευρά. Αλλά είναι όμως θεμητό να μην βρίσκεται ο Ηρακλής κάθε 3 και 5 με την πλάτη στον τοίχο, χρωστώντας δεξιά-αριστερά και φτάνοντας στα χρέη και εγώ δεν ξέρω πού. Έτσι. Να υπάρχει κάτι που, κάποια ανεξάρτητη αρχή, κάποιοι ανεξάρτητοι οι οποίοι θα λένε ναι παιδιά, δεν έχουμε πρόβλημα και θα διοδοτηθούμε και υπάρχει ταμείο και τα πάντα. Χωρίς νούμερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε στη συνέχεια, αλλά είμαι κάθετος. Δεν το διαπραγματεύομαι. Δεν ξέρω... Ότι θα πρέπει να γίνεται έλεγχος. 100%. 100%. Δεν ξέρω κύριε Αντωνέλη αν μετά μαζευτήκατε όσοι της οικογένειας του Ηρακλή συναντηθήκατε με τον κύριο Καγιουλή να συζητήσετε ή αν θα το κάνετε από εδώ και πέρα. Τι θέλω να πω. Χτυπάω ξύλο, έρχεται η Τρίτη και ο Νίκος ο Καγιούλης δεν τα καταφέρνει. Και αυτό που δεσμεύτηκε χθες δεν το κάνει πράξη. Επειδή δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα και μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής και ο Ηρακλής θα φτάσει σε πολύ πολύ άσχημο σημείο. Μετά τι γίνεται? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα το οποίο το ρώτησαμε κιόλα. Εντάξει, εσείς ήρθατε εδώ για εξυγείες για αυτά. Δεν πάτε να είστε επαγγελματίες και σεβόμαστε τον επαγγελματισμό σας, αλλά ο Ηρακλής είναι ιδέα. Τι θα γίνει? Λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μην ανησυχείτε. Άρα είναι σίγουρος 100% ότι μέχρι την Τρίτη θα παρθούν οι ενημερότητες.
Σωστά. Εγώ θα ξαναρωτήσω όμως, γιατί έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μας, ότι ο κύριος Καγιούλης δεν τα καταφέρνει, που λέει ο λόγος, έτσι. Σηκώνεται και φεύγει στη Γερμανία και λέει: εγώ, παιδιά, προσπάθησα, δεν το κατάφερα. Μετά τι κάνουμε? Τι κάνουμε ως οικογένεια τότε... του Ηρακλή, τι κάνουμε για αυτά τα 147 χιλιάρικα, τι κάνουμε για τις ενημερώτες? Θα δούμε τι θα κάνουμε. Πιστεύω κάτι θα γίνει. Θα δούμε τώρα, γιατί είναι τόσο μπλεγμένη όλη η κατάσταση, που κανένας δεν μπορεί να σας απαντήσει. Ποιος είναι αυτός που θα εμπιστευτεί τον Σπύρο Παπαθανασάκη? Για δείξτε μου κάποιον. Υπονοείται δηλαδή ότι τα χρήματα μπορούμε να τα βρούμε, αλλά πώς θα τα βάλουμε με αυτόν μεγαλομέτωχο? Το μετάφρασα σωστά? Κάπως έτσι. Εντάξει. Κάπως έτσι. Είναι γι' αυτό ένα ζήτημα. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Θεωρείτε, επειδή είστε έμπειρος στο χώρο και τα τελευταία χρόνια και ως παράγοντας... Έμπειρος στο ποδόσφαιρο δεν είμαι. Όχι, όχι, στο χώρο τον επαγγελματικό, αυτό ήθελα να πω. Χρόνια ως επιχειρηματίας. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια έχετε ασχοληθεί και με τον Ηρακλή, έχετε βάλει χρήματα στην ομάδα, έχετε ασχοληθεί και ως παράγοντας με ή χωρίς εισαγωγικά. Μπορεί να βρεθεί στις μέρες μας κάποιος ή κάποιοι, ομάδα ανθρώπων ή ένας, που θα έχει αυτά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για να απαλλαχθούμε και να μπορέσουμε να λέμε ότι υπάρχει μια ελπίδα για τον Ηρακλή? Πιστεύω ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Mm-hmm. Πιστεύω ότι υπάρχουν και θα πρέπει και εμείς που ήμασταν στο τραπέζι εχθές να ξεκινήσουμε τη δουλειά, να βρούμε ανθρώπους, 1, 2, 3 υγιείς ανθρώπους που να είναι επιχειρηματίες, που να θέλουν να επενδύσουν στον Ηρακλή και να γίνει. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν. Μπορούμε, λέτε, να ελπίζουμε ότι αυτό το ποσό δεν είναι απαγορευτικό και ότι κάτι μπορεί να γίνει? Πιστεύω, ναι, ακράδατα. Αν όχι για έναν, έστω για μια ομάδα επιχειρηματιών που θα μπορέσουν. Έστω για μια ομάδα, ναι. Μάλιστα. Μακάρι, μακάρι. Το πιστεύω ακράδατα. 2-3 ακόμα ζητήματα που ίσως έχουν σημασία για κάποιους που μπορεί να μην έχουν, για μας θεωρώ ότι έχουν όλα σημασία, γιατί μιλάμε για τον Ηρακλή. Για τα πρόσωπα που έβαλε στο ΔΣ, που είναι ατζέντιδες, που είναι μάνατζερ εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών, έτσι. Δεν έχουμε κάτι, το ξαναλέω, με αυτή την ιδιότητα, αλλά όπως και να έχει, είμαστε στην Ελλάδα και στο ποδόσφαιρο σκεφτόμαστε πονηρά. Μάλιστα, ο ένας ήταν και είναι εκπρόσωπος του Μπουλούτ, που πέρυσι ξέρουμε τι έγινε με όλο αυτό το ζήτημα και με την προσωπική επιλογή του κ. Παπαθανασάκη. Για αυτές τις επιλογές, που είναι επιλογές Νίκου Καγιούλη, όπως για την επιλογή του Αντώνη Καζδοβασίλη στη θέση του Γενικού Αρχηγού, όπως για την επιλογή ενός οπαδού του Άρη, όπως μάθαμε, που μπήκε στο τμήμα marketing. Σας έδωσε κάποιες εξηγήσεις ή είναι αυτό που λέμε, το πήρε όλο πάνω του και λέει είναι δικές μου επιλογές? Απλά είπε ότι οι επιλογές είναι προσωπικές του και αυτός θα κάνει όλες τις αξιολογήσεις. Παίρνει βιογραφικά και προσλαμβάνει ανθρώπους βάσει βιογραφικών. Βάσει βιογραφικών, αλλά να έχουν και μια σχέση με τον Ηρακλή, ενώ... Εντάξει, φαντάζομαι ότι τοποθετηθήκατε για αυτά, είμαι σίγουρος. Ναι, οπωσδήποτε. Εντάξει, υπάρχουν ορισμένα πράγματα. Ο ίδιος, όπως είπαμε προηγουμένως, το βλέπει αποκλειστικά σαν επιχειρηματία. Εμείς έχουμε και το συναίσθημα, το οποίο του το αναφέραν και τα παιδιά, σούμε, μέσα οι υπόλοιποι. Οι οργανωμένοι, ναι. Οι οργανωμένοι, ότι... Δεν μας φτάνει ούτε το χρέος, είναι το συναίσθημα, το οποίο είναι και λογικότατο, δεν μπορεί να το απορρίψει. Κάτι βασικά είναι το συναίσθημα. Αλίμονο. Κάτι ακόμα δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, γιατί υπάρχει μια φωτογραφία από χθες και εγώ έχω και την ενημέρωση ότι και χθες και σήμερα ο κύριος Δημήτρης Νικολαίδης, που παραιτήθηκε πριν από 2 εβδομάδες, είναι στη Μίκρα. Είναι με τον Νίκο Καγιούλη. Έχει παραιτηθεί. Γνωρίζετε κάτι? Όχι, τουλάχιστον προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι το ιδιαίτερο. Πιστεύω ίσως να ενημερώνει τον κύριο Καγιούλη. Επειδή γνώριζε τα της ΠΑΕ και τα των εγγράφων και τα οικονομικά στοιχεία, να είναι εκεί ώστε να ενημερώνει. Υπάρχει και αυτή είναι τέτοια, αλλά δεν ξέρω κάτι. Συμπέρασμα. Δεν θέλω να μου πείτε αν πιστήκατε ή όχι, γιατί θα μου πείτε ότι θέλετε να δείτε πράξη όπως όλοι μας. Σωστά.
αυτό που ίσως θέλει να ακούσει ο κόσμος είναι ότι εάν γίνει η στραβή με τη φορολογική ενημερότητα, δεν θα χαθεί η ομάδα και ίσως μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Μπορούμε να το πούμε αυτό ή... Γι' αυτό είπαμε, έχει πολλά αγκάθια στη μέση γι' αυτό. Έτσι. Έχει πολλά κι αυτό. Έχει πολλά αγκάθια. Γιατί δεν είναι θέμα να πούμε τώρα ναι, εντάξει. Υπάρχει ένας Σπύρος Παπαθανασάκης, ο οποίος ξέρουμε πώς μέχρι τώρα έχει αντιδράσει. Mm-hmm. Εντάξει. Από εκεί και πέρα τι, πώς, με τι έχει έγκαιρα να πεις κάτι στον κόσμο. Δεν βλέπω. Νομίζω είναι πιο θεμητό να μην δώσεις θα από το να δίνεις θα χωρίς το τέλος να μπορείς να τα κάνεις. Αυτό είναι πιο θεμητό. Κύριε Αντωνέλη, κάτι τελευταίο. Μετά την προμηνών παρέτησή σας, είχατε καθόλου επαφή με τον Σπύρο Παπαθανασάκη? Όχι, καμία. Καμία, έτσι. Απολύτως καμία. Καμία απολύτως. Όχι. Νομίζω ο μόνος που απέμεινε να του μιλά είναι ο Δημήτρης Νικολαίδης και ο Νίκος ο Καγιούλης. Δεν πρέπει να είναι άλλοι που του μιλάνε. Εδώ και καιρό. Και από ό,τι ξέρω και ο προπονητής έχει να του μιλήσει πάρα πολύ καιρό. Τέλος πάντων. Δεν γνωρίζω, αλλά σας είπα εγώ για προσωπικά για μένα. Mm-hmm. Δεν έχω μιλήσει για πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Δηλαδή και πριν την παραίτησή μου δεν είχα μιλήσει. Mm-hmm. Καθόλου. Κάτι άλλο που ίσως παρέλειψα εγώ να ρωτήσω από τη χθεσινή βραδιά, από τη συνάντησή σας, μήπως θέλετε να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω για την παρέλειψη? Όχι, δεν έχω κάτι άλλο, κύριε Ματσουκλουχή. Την ευχή μόνο. Αυτά είναι. Την ευχή και την υπομονή. Να τελειώσουμε, να ξεκινήσει και να συνεχίσει το πρωτάθλημα και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε αυτή τη στιγμή. Καλή δύναμη. Να πω και σε εσάς, θα είστε καιρό στη Θεσσαλονίκη, εφόσον γίνει κάποια άλλη συνάντηση, θα δώσετε το παρόν. Άλλες 15 μέρες περίπου. Μάλιστα. Λογικά αυτές τις μέρες, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε.